σήμερα στην Ελλάδα γίνεται μια λαϊλασία και θα γίνει ακόμα χειρότερα με πολύ στο πολύ εχθρικό περιβάλλον, ειδικά των θρησκειών. Ποιών θρησκειών, των αλλογενών, τι δουλειά έχουμε με αυτού. Σα μιλώ σε μια Ιαπωνία η οποία δεν έχει κανένα μετανάστη μουσουλμάνο. Άρα, μιλάμε για μια Ελλάδα που είναι η χώρα του φωτό τη δημοκρατία, να εισέρχονται ορδέ από ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνονται καν την Ευρώπη. Δεν αντιλαμβάνονται, όχι τον πολιτισμό. Τι ακριβώ είναι η Ελλάδα, τι ακριβώ είναι η ζωή, ποιο είναι, τίποτα. Είναι άτομα τα οποία είναι, αν το θέλετε, συσπηρωμένα στη μαυρίλα του και επιδοτούνται, αν το θέλετε, με δικά σου λεφτά. Χρηματοδοτούνται όλα με, τα χρήματα του έγινα πολίτη. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει εσύ να κατανοήσει τι συμβαίνει. Άρα, μιλάμε για τη θέση των διοικούντων αυτή τη στιγμή τη κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι απέναντι και αντίθετα σε οποιοδήποτε συμφέρον του έγινε απολύτω. Ουσιαστικά βλέπω μια δολοφονία που στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει καν ελληνικό ιστό, δεν θα υπάρχει καμία ελληνικότητα. Πέραν του γεγονότο ότι μέσα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πολλού αλλογενεί, όχι μόνο του κυβερνώντε, αλλά και ορδέ που είναι σε θέσει κλειδιά σε ένα τεράστιο ιστό τη ελληνική κοινωνικότητα είναι αυτή τη στιγμή εχθρικό όλο το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να μπει σε μια άλλη δομή, να κατανοήσουμε την ολότητα, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπούμε στην ευθυγράμμιση και της ειρήνης αλλά και του ωφελούς μας. Αλλιώς θα υπάρχουν πολύ άσχημα πράγματα στην Ελλάδα.